Κατάρου, όπως και τα φυλαϊκά δικαιώματα, έτσι, ταλανίζουν την Ευρώπη και την Ελλάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα επισκεφθεί την αστυνομία και τους ζήτησα να γίνει αυτή η μερίδα. Ανταποκρίθηκαν βέβαια αμέσως. Θα κάνω κάποια σχόλια που πούμε στην ουσία της όλης ημερίδας. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι όπως και στην Αθήνα έγινε προχθές, ήδη τα αστυνομικά όργανα, τα ελεκτικά, τουλάχιστον για πρώτη φορά, υπήρξαν απλές συστάσεις. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα είδατε ακριβώς τι έγινε. Παραδείγματος χάρη, στην πλατεία Κορονακίου, σε κατάστημα 50 ατόμων, δεν κάπνιζε ούτε ένας. Στην πλατεία Καρίστου ή Κάριστο, δεν ξέρω πώς τη λένε, δεν θυμάμαι ακριβώς, από τα 40 άτομα κάπνιζε ένας. Στην περιοχή όμως του Γκάζι, που το αντικείμενο ήταν διαφορετικό, ήταν δηλαδή μπαρ, από τα 50 άτομα κάπνιζαν οι 10. Άρα δεν φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι το πρόβλημα αφορά περισσότερο κέντρα διασκέδασης, καφέ μπαρ και τα παραφή που έχουν η μουσική. Λοιπόν, επίσης, αυτό που σας έδωσα σήμερα είναι μια ουσιαστική ενημέρωση η οποία έχει πάρει πανελλαδικές διαστάσεις και καταγράφονται τα πάντα με λεπτομέρειες και ολόκληρη νομοθεσία που ξεκινάει με το 37-30 του 2008, λοιπόν, με τον επόμενο 38-68 του 2010, με τον 44-19 του 2016, ο οποίος προσαρμόστηκε στην κοινωνική οδηγία 40, και ο τελευταίος ο νόμος είναι ο 46-33, ο οποίος βγήκε στις 16-10 προχθές. Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι ο νόμος ψηφίστηκε 15 και την επόμενη μέρα, 16 του μηνός, πήρε και κοφέκι. Δηλαδή μπήκε στην μέρη της κυβέρνησης και είναι σε πλήρη εφαρμογή. Θερμή παράκληση. Οι επισημάνσεις, η αστυνομία ήδη έκανε ασφαλές συστάσεις. Πρέπει να έχουμε περιστήχες, το λέω πιο απλά, τι εννοώ περιστήχες, στους στίχους. Να υπάρχουν επισημάνσεις, απαγορεύεται το τσιγάρο. Και αν το κατάστημα είναι μεγάλο μεγέθους, ανά 10-15 τετραγωνικά πρέπει να υπάρχουν οι επισημάνσεις αυτές. Αν θέλουμε να αποφύγουμε, λέγω πρακτικά θέματα, αν θέλουμε να αποφύγουμε τις επισημάνσεις επάνω στα τραπέζια λόγω χώρου, βάλτε τα δεξιά και αριστερά και έπρεπε του καταθλίβοντος. Έτσι, με τη διευκρίνηση, αν είναι μεγάλος ο χώρος, ανά 15 τετραγωνικά θα πρέπει να υπάρχει η επισήμανση. Εγώ θα εκφράσω μια γενικευμένη απέτηση, όχι μόνο από εδώ και από πολλές πόλεις στην Ελλάδα, και το εδώ. Η αστυνομία σήμερα, ξέρετε, έχει κολοσσία διαφορά τις δεκαετίες και τις 15 ετίες. Είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα απολύτως να μοιράσουν με εμάς. Οι άνθρωποι εφαρμόζουν τον νόμο, έτσι. Οι περισσότεροι είναι από οικογένειες που έχουν προέρθει, οι οποίοι ήταν μεροκαματιάριδες. Επομένως, θέλω να πω ότι η ανταπόκριση από την αστυνομία σήμερα είναι τελείως διαφορετική από ό,τι ήταν πριν. Δηλώνω δημόσια και το δω. Εάν έχουμε θέμα παραβατικότητας ελέγχου, λοιπόν, αυτά που ξέραμε στην άδεια, φοβάμαι, έτσι, να το πω στην αστυνομία και τα λοιπά, μη με στοχοποιήσουνε, έχουνε περάσει. Λοιπόν, οτιδήποτε διαμαρτυρίασες στο σωματείο και ξέρουμε εμείς τι πρέπει να κάνουμε μετά. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, το όργανο θα έρθει στα ελέγξη. Λοιπόν, εμείς πρέπει να σεβαστούμε το θεσμό που αντιπροσωπεύει, έτσι, την αστυνομία. Είχαμε παραδείγματος χάρη ένα κρούσμα στην Καβάλα. Εξετάστηκε η παραβατικότητα του ελεγκτικού οργάνου κατ' επανάληψη, με είχαμε στοιχεία και δεν διστάσαμε, το καταγγείλαμε στον υποστράτηγο Ανατολικής Μακεδονίας που υπαγόταν η αστυνομική διάθεση της Καβάλας. Αυτά που λέω θα τα βρείτε μέσα στο σελίδα του Πασιτέ. Επίσημα στοιχεία. Λοιπόν, εκφράζοντα λοιπόν τη γνώμη τη δική σας, όπως και την προσωπική μου εκτίμηση, το θέμα
είναι ένα, καθολική εφαρμογή του τσιγάρου. Έτσι, όταν ελέγχουμε έξω την πόλη, δεν μπορεί να μην ελεγχθεί το καφενεδάκι στον δρόμο ή οπουδήποτε λέω, ή να ελεγχθεί μόνο το κέντρο. Με τον διοικητή που είχα μιλήσει, πρωτοβουλίο υποδιοικητή μάλιστα, αυτό ζητήσαμε, καθολικότητα εφαρμογή νόμου. Παρακολουθώντας τον εξωτερικό χώρο που θα τα ακούσει από τον διοικητή της νομίας, τον κύριο Δούμα. Ο εξωτερικός χώρος, συνάδελφοι, πρέπει να είναι, όπως το συζητάγαμε και όπως προβλέπει τα στόχανα γενικά, το γάμα να είναι καθαρό. Τότε μπορείς να κάνεις εξωτερικό χώρο. Δηλαδή, τι εννοώ, δύο πλευρές του εξωτερικού χώρου πρέπει να είναι καθαρές για να μπορείς να καπνίσει ο πελάτης σου. Προσέξτε, εάν ο εξωτερικός χώρος είναι περιμετρικά κλεισμένος και επάνω έχει σειρώμενη ή σταθερή οροφή, μετατρέπεις τον εξωτερικό χώρο σε εσωτερικό χώρο. Έτσι θα στα πούνε και ήδη. Δηλαδή βλέπουμε κάτι άλλο. Μαγαζιά γύρω-γύρω έχουν μέχρι τη μέση, έτσι, κάλυψη. Δεν ανταποκρίνονται έναντι της νομοθεσίας. Σου λέει τουλάχιστον δύο πλευρές καθαρές. Από πάνω μέχρι λοιπόν κάτω. Μπορώ να πάρω το λόγο. Ένα λεπτάκι αν έχεις την καλοσύνη, γιατί πρέπει να δώσουμε το λόγο στον διευθυντή του κύριο Δούμα. Εγώ σας έχω καταγράψει εδώ πέρα όλα τα προσχήματα με πολλές ειδικεύσεις. Έτσι σας παρακαλώ για να μην χάνουμε το χρόνο, προσέξτε τα και εδώ θα ρωτήσετε τον κύριο Δούμα οτιδήποτε θέλετε. Και για το τσιγάρο και αν υπάρχει κάποια παρατήρηση παράπονο για οποιοδήποτε άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ και είναι καλή μου στην πορεία. Κύριε Δούμα. Λοιπόν, όσον αφορά το νόμο για τον οποίο πληθήκαμε να συμμετάσχουμε στη συζήτηση με το σωματείο σας, είναι η τρίτη επικαιροποίηση του νόμου του Μπάκη, το 10 και αντίστοιχη τώρα. Ο νόμος είναι σαφής, είναι ρητός, δεν επιδέχεται καμία παρεμηνία σε όλους τους κλειστούς χώρους που απαγορεύουν τσιγάρο. Στους 10 εξωτερικούς επιτρέπεται με την προϋπόθεση να είναι σε δύο πλευρές ανοιχτή. Οποιοδήποτε εξωτερικός χώρος, ο οποίος έχει χρυσόμενη οροφή, ανοίγει, κλείνει κτλ., μετατρέπεται αυτομάτως σε εσωτερικός χώρος. Δεν υπάρχει κάποιο περιθώριο παρεμηνίας. Ερχόμενοι εκεί στην όποια, είτε στο πλαίσιο του δικηγόρου μας, είτε κατόπιν καταγγελιών, επιληφθούμε σε συμβάντα, είναι ξεκάθαρος ο νόμος. Οπότε όλοι όσοι επαγγελματίες οφείλετε να τον τηρήσετε. Η αστυνομία την χάνει στην αρμόδιος φορέας ελεκτικός μηχανισμός στην περιοχή του δική μου, τη δικαιοσύνη στη δικιά μας και λήψη δημοτικής αρχής. Είμαστε μόνοι μαζί με τους οργανισμούς της υγειονομικής υπηρεσίας των ΟΤΑ. Ως επιτροπή του νόμου, επειδή λειτουργούμε 24 ώρες 24 ώρες τις περιπολίες μας, το μεγαλύτερο βάρος του ελέγχου πέφτει σε εμάς. Εγώ δεν έχω να πω κάτι πάνω στο κομμάτι αυτό. Σας είπα και πριν, ο νόμος είναι σαφής, δεν επιδέχεται παρεμηνίας ούτε αναβολής. Ούτε αναβολής. Εναπόκειται στο χέρι το δικό σας να τηρηθεί και να εφαρμοστεί. Μπορεί να είναι άχαρος ο ρόλος ο δικός μας στη στήριξη της νομοθεσίας, δεν πάβει όμως να είναι. Για μας να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας. Ορίστε. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Φέρω κάποια άποψη σχημάτια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν θέλετε κάτι, οτιδήποτε εσείς να ρωτήσετε. Να πω. Δεν είναι πρόβλημα. Καταρχά, θα ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτό που είχε ακουστεί αρχικά ότι εμεί παίρνουμε το 20% του προστίμου δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Άρα, μην λέτε. Λοιπόν, έτσι. Αρχές ελέγχου, ουσιαστικά εγώ όπως διάβασα, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Δηλαδή, ό,τι ήταν στον πρώτο νόμο, ακριβώς είναι με την ίδια σειρά διευθύνσεις υγείας, δημοτική αστυνομία, λιμενικό αστυνομία. Όπως ήταν στον πρώτο νόμο, έτσι είναι και στον τελευταίο. Μέσα ο νόμος εδώ, γιατί θα βρεθούν κάποιοι να το πούν κι αυτό, ως εσωτερικός χώρος για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται και το έθριο, έθριο πιστεύω καταλαβαίνετε τι είναι, έτσι, ξέρετε, γνωρίζετε, αν δεν γνωρίζετε, θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, ή ο χώρος με σειρώμενη ή αποσπόρμενη οροφή, δηλαδή δεν μπορεί να έρθω εγώ να έχει κλείσει κάποιος τις τρεις πλευρές, να έχει ανοιχτά από πάνω και να μου πει, ανοιχτός είναι ο χώρος, όχι είναι κλειστός. Θεωρείται ότι είναι εσωτερικός χώρος. Τρεις πλευρές υπάρχουν έξω από τα μαγαζιά σας για να καλύψετε
μπορείτε βάσει του νόμου αυτού μία. Μην τα βάζετε μαζί μας. Το ίδιο. Στη λογική ότι ο ένας από μία όψη από τον τεσσάρων είναι ίσο τη έξοδο του καταστήματος, αλλά είναι τρεις. Μία από τις τρεις. Αλλά είναι κλειστή η τέντα και η μία η πλευρά κλειστή. Η τέντα κλείνοντά την είπαμε ότι μετατρέπεται σε κλειστή. Πάει χάρη την έννοια αυτή. Ελευθερή, οροφή και δύο πλευρές. Η τέντα. Αν υπάρχει μαγαζί με δύο πόρτες είσοδο έξοδο. Και τι κάνουμε. Πώς το έπρεπε να δούμε. Ρωτάω ότι αν υπάρχει μαγαζί με δύο εξόδους ή εισόδους. Μία είσοδο και μία έξοδο. Και τι κάνουμε. Το ίδιο ακριβώς. Αφού είναι από δύο πλευρές. Είναι το ίδιο. Γιατί να μην το ίδιο. Τι διαφοροποιεί αυτό που θέλεις. Παράδειγμα, τώρα πήγε προσωπικά για μένα. Αλλά από δύο ισόρους. Ναι. Πριν να ξεκινήσουμε, αν έφερθεί και τα 50 άτομα λίγο και δώσει το προσωπικό, δεν ούτε αυτό ψεύδω να μας κάνει. Κατάστα είναι τίποτα. Ναι, όχι, ότι... εμείς δεν γνωρίζουμε. Δεν μπορεί να ξέρουμε. Εγώ έχω δύο πόρτες. Μπορώ να κλείσω τη μία και να. Άδεια, την οποία έχει εκδώσει, συγχωρηθήκε για δύο πόρτες ή όποια αυτό ψεύδει γίνει. Δύο εισόδους, εξόδους. Ναι. Ωραία. Και από τις δύο πλευρές πάρουν την τέντα. Ναι. Ωραία. Μία πλευρά θα κλείσει από τις τρεις. Η άλλη ελεύθερη. Τι πιο άλλο. Ένα και ένα. Λοιπόν. Πέντε και μία. Αυτό που πιστεύω. Εντάξει, αυτό που λέτε τώρα πολύ. Ότι θα κλείσει τα μαγαζιά, κυρία εδώ πέρα. Δεν σα μου λέει ποτέ. Ξέρετε κάτι γίνεται. Αυτό τώρα δεν το έχετε σαν δικαιολογία, γιατί σε άλλες πόλεις που ισχύει... Δεν έχει αρκετά το δικαιολογία. Εντάξει, τώρα αυτό δεν μπορώ να πει στην αγώδη, να σας απαντήσω. Λοιπόν, εγώ αυτό το τελικό, το τελευταίο που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής. Ότι εάν εδώ μέσα η μισή αφήνει τα καταστήματά σας να καπνίζουν και οι άλλοι ή όχι, είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν είστε πλέον συνάδελφοι. Συνεπώς θα πρέπει να ξέρετε ότι αν εμείς, δηλαδή, μας καλέσουν, εμείς θα εισήσουν όμως. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό. Τι είπατε? Ο νόμος ισχύει οποιαδήποτε στιγμή σε οποιοδήποτε μέσα. Εννοείται και στα πλαίσια του κάθε πόρτα μας. Την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, είπατε ότι μετά τις 10 θα είναι πολλαστική. Ακούστε, κυρία. Συγγνώμη, κυρία. Μην λέτε τέτοια πράγματα γιατί είναι πέρα του. Κατά του νόμου αυτά που λέτε. Και δεύτερον, εμείς δεν ήμασταν εδώ. Δεν ξέρω γιατί μιλάτε. Εμείς δεν ήμασταν εδώ. Και αυτό που λέτε δεν πρέπει να ενισχύσει τουλάχιστον τώρα. Αν ήθελε να νομοθέτησε κάτι τέτοιο, να είσαι σίγουρο ότι θα το έγραψε στην κείμενη νομοθεσία. Και όχι μόνο αυτό, και από τα κέντρα διασκέδασης με ζωντανούς και τα μεγάλα πλέον, εκεί που είχαν το περιθώριο κάποια μέτρα να τα πληρώνουν και να μπορούν να καπνίζουν, το έχει αφαιρέσει με το τελευταίο νόμο. Τελείωσε. Μηδενική ανοχή. Ναι, αν μου επιτρέπετε, παιδιά, να σα πω έτσι μια πια πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση. Το Συμβούλιο Επικρατείας πριν 8 μήνες ακύρωσε την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και των Συνεδρίων Υπουργείων, οι οποίοι επιτρέπανε πάνω από 300 τετραγωνικά και δεν δεσκέδεσαι να καπνίζουν και να καπνίζουν. Ακυρώθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας και ήταν φυσικό επακόλουθο με τον νόμο 4633 που βγήκε να είναι ακυρωμένο. Εγώ πάω σε μια άλλη διάσταση στο ότι ακούτε έξω αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει κάποιο φορέα ο οποίο θα προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας εναντίον του 4633. Λοιπόν, μίλησα συγκεκριμένα με ένα μεγάλο δικηγόρο, τον κύριο Δημητρακόπουλο. Ξέρετε τι μου είπε, από τη στιγμή που το Συμβούλιο Επικρατείας ακύρωσε και αυτό το τελευταίο κομμάτι λόγω μη ισονομία, έτσι, το Συμβούλιο Επικρατείας λοιπόν ακύρωσε την υπουργική απόφαση λόγω μη ισονομία. Λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν να επανέλθει τώρα έτσι οποιοδήποτε φορέας που πριν 6 μήνες ακύρωσε το Συμβούλιο Επικρατείας την απόφαση του Υπουργείου και θα μας κάνει μεγάλη ζημιά εάν το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί? Γιατί σε περίπτωση που ο Υπουργός αργότερα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα, οικονομικά, κλείσιμο επιχειρήσεων κτλ. Προσπαθούμε να βρούμε κάποιο παραθυράκι και να προσφύγουμε. Εάν κάποιος προσφύγει τώρα, έτσι, που έχει αλίμονο, έχουμε δεύτερη απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρωτική. Γι' αυτό προσπαθούμε να μην πάμε Συμβούλιο Επικρατείας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, προσωπικά σας το δηλώνω τώρα ότι γίνεται άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Πικίνε. Ήδη έχει προκαθοριστεί
Έτσι, η ημερομηνία συνάδει. Οι προτάσεις ξέρουμε τι θα προτείνουμε, από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα βγει κάτι. Πάντως είναι κοινοτική οδηγία, η οποία προσαρμόστηκε, όπως σας είπα, είναι 40 του 2014 και το πράγμα είναι δύσκολο. Εγώ ήθελα να προσέξετε, παιδιά, και να μην ζητάμε μετά τα θέματα τα άλλα. Εάν συλληφθούμε 4 φορές με παραγωγικότητα στο τσιγάρο, κλείνει η επιχείρηση 10 μέρες. Η πέμπτη, και εδώ απευθύνομαι στον Ανηδήμαρχο, είναι αφαίρεση οριστικής αδείας. Και αν δεν το κάνει ο υπεύθυνος αντίπαλος, πάνε πάει για παράβαση καθήκοντας, γιατί μετά έχουμε και τα πλάγια παραδράγματα τα οποία τα ξέρετε. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Λοιπόν, το οποίο το αναφέρω. Προσοχή στα κέντρα διασκέδασης και έτσι στα αμυγή μπαρ και τα λοιπά με το θέμα του αλκοχόλ. Το πρόσωπο συνάδελφο πιάνει μέχρι 2.000 ευρώ εάν σερβίρουμε αλκοχόλ σε μπαρ ή σε κέντρα διασκέδασης. Έτσι, πάρα πολύ προσοχή. Αυτό που πρέπει να συμπληρώσω ακόμα είναι προσεχούν να μην έχουμε κάνει ένα ατόπιμα όπως παράδειγμα. Εάν δηλαδή βρεθεί ένας πιτσιρικάς, ο οποίος δεν φαίνεται πιτσιρικά, λοιπόν, και του δώσουμε τσιγάρο έξω από το μαγαζί, έστω και έστω από το μαγαζί, το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ. Αυτό ισχύει και μεταξύ των ανηλίκων. Δηλαδή ο νόμος, ειλικρινά, αυτό πρέπει να το πω και να το δηλώσω, είναι ο πλέον σκληρός αντιπληκτικό νόμο μέσα σε 27 μέγη κράτη. Έτσι, όντως. Λοιπόν, εκτός από αυτό, ήθελα να συμπληρώσω ακόμα κάτι άλλο, ότι σε περίπτωση κρούσματος έχεις δικαίωμα, εάν πληρώσεις σε 15 μέρες, το πρόσωπο πάει στο μισό. Επίσης, προσέξτε το, στις 10 μέρες, έτσι, μπορεί να κάνεις την ένσταση. Στην υπηρεσία που σου έχει γράψει. Λοιπόν, εάν δει έτσι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας ότι έχεις δίκιο, το πρόστιμο είτε διαγράφεται ολόκληρο είτε μέρος του προστήματος. Γιατί αυτό μας καίει. Έτσι. 15 μέρες λοιπόν πάει στο μισό και στις 10 μέρες κάνεις την αίτηση. Προσέξτε αυτά τα έργα που θα γράψει. Θα σας πω κάτι άλλο ακόμα έτσι, για να είμαστε κατοχυρωμένοι. Τα τασάκια. Έτσι. Να μην βρεθεί έτσι, κανένα τασάκι στο μαγαζί. Κάτι άλλο, όταν έρθει ο έλεγχος, πρέπει να είμαστε συνεργάσιμοι. Λοιπόν, στις πίσω σελίδες, εδώ σας καταγράφω με πλήρη λεπτομέρεια τα πρόστιμα. Αυτά δεν είναι δικά μου, είναι του νόμου. Εάν και προσέξτε, αυτό πάει κατά παράβαση. Δηλαδή, αν δεν είσαι συνεργάσιμο με το αστυνομικό όργανο, κατευθείαν σε ξεκινάει το πρόστιμο. Θα μου πει κάποιος, βάσει πιανού κριτηρίου. Μπαίνει το πρόσωπο, έτσι δεν είναι. Τι κριτήριο, πώς έρθει σε κύριε αστυνομικέ και με βάση το πρόσωπο. Κρίνεται ανάλογα συνάδελφε με την παράβαση. Παραδείγματος χάρη, εάν μέσα σε μια πιτσαρία βρουν να καπνίζει και να έχει ανήλικα μέσα, κάρτες. Ξεκινάει το πρόσωπο από 500 μέχρι 10.000 ευρώ. Η αλλαγή αυτή έγινε με το 38% του 2010 η νομοθεσία, έτσι. Επίσης, γενικευμένα, κέντρα υγείας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ούτε στο περίγυρο μπορεί να καπνίζει. Πρέπει να βγεις εκτός περιοχής. Έτσι, εγώ αυτό που θέλω να θυμάστε, το πρόσημο είναι από 500 μέχρι 10.000 ευρώ. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι την πρώτη φορά το πρόσημο όταν είναι συνηθισμένα θα είναι το 500. Τη δεύτερη φορά όμως, έτσι, το πρόσημο δεν ξέρω, διπλασιάζεται. Και αν το κριτήριο είναι ακόμα έτσι, σε μεγάλη παραβατικότητα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αυτά έχω να σας πω. Επειδή είμαστε πάνω από 2.000 κάτοικοι στην πόλη, το πρόστιμο είναι 600 ευρώ, όχι 500, είναι 600. Αυτό ισχύει και για το υποτσιγάρο. Ναι, τα πάντα. Αν δείτε το χαρτί αυτό, διαβάσετε μέσα στον νόμο, θα τα βάλετε πάλι. Αν είναι κάτω από 2.000. Το καταλήγω. Πείτε μου. Τώρα, ας πούμε, εγώ πάω και κάνω κατηγορία διδάχνους με το εργαλείο που είναι εδώ. Και ότι έχει κάποιους τοπλείς μέσα. Ναι. Και αυτό δεν ισχύει, το κάνουν έτσι, γιατί υπάρχει μέσα στο εργαλείο, το κάνουν. Αυτό το λέτε σαν για καλό. Όχι, γιατί υπάρχει στο εργαλείο, έτσι το κάνουν. Ναι. Αυτό ρωτάω, κάνω κατηγορία όπως διδάχνουν και καπνίζει κάποιος. Ναι. Και πάτε εσείς και δεν βρίσκετε κάποιον, τι γίνεται. Σε λάθος. Τι εμείς.
Δεν διαπιστώθηκε. Η βασιμότητα των καταναλωτών. Το δικό μου δεύτερο πρόστιμο είναι το μαγαζί. Έστω ότι πήγε κάποιο που έμεινε στη δράση του Μαγιάτα. Εντάξαμε μεγάλη, βγάζαμε το μαγαζί και δεν διαβούσε. Ωραία, εγώ φταίω ή ο πελάτη. Αν μπορείτε να το αποδείξετε αυτό που λέτε. Όχι, εγώ είμαι ο πελάτη. Συγχωρείτε. Ερχόμενη αστυνομία εκεί, τυχωρήθηκε κατά κύριο λαό και κατά κύριο λαό. Διότι έτσι είναι τα άλλα καταστήματα, ερχόμενη εκεί διαφορά στην λειτουργία του καταστήματο. Ενοχλείτε από κάτι κάποιο καταστήματα, ερχόμενη αστυνομία εκεί. Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει Ναι. Υπάρχει καταγγελία ή όχι. Ερχόμενη αστυνομία στα πλαίσια του καθηκόντο μπαίνει σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέρον να ελέγξει. Και είτε την άδεια λειτουργία, είτε τον νόμο για την εφαρμογή του νόμου τσιγάρου. Διαταράσσει τη λειτουργία του καταστήματο. Άρα, εφόσον διαπιστωθεί η καταγγελία, τι ακριβώ. Θα αποχωρήσουν οι ζήτησει. Και αστυνομικοί μπορεί να κάνουν κάτι. Σε όλο και δεν δηλαδή πρέπει να βρεθεί παράβαση. Δεν πρέπει να βρεθεί. Όχι, είναι αυτονόητο αυτό. Σε ένα μαγαζί πρέπει μια παρέα προσπαθήσουμε. Όχι. Να προλάβουμε το τσιγάρο. Εγώ πώς ήταν κατοικηρωμένο σου, τους είπα όχι. Πέντε στην αστυνομία. Πάρτε και υποδείξτε το εσείς. Ορίστε. Υποδείξτε το εσείς ότι εγώ τους έκανα και καλέστε μας. Αν δεν έχετε σάκι μέσα, δεν έχετε δύο. Και δεν θα πληρωθείς του λόγου. Και άμα ξαναδείς τους κάτω. Δεν πληρώσεις το πρόστιμο. Αυτά είναι τα στιγμή. Αυτές οι ερωτήσεις αυτή τη στιγμή που κάνετε πρέπει να τις κάνετε σε αυτόν που θέσπισε αυτόν τον νόμο. Όχι σε εμάς. Εγώ το είχα πει σε κάποιον που βρίσκεται εδώ μέσα. Ακούστε μου, την πατέρα για ανοχή. Σχετικά με το κάθισμα, από αυτό που σας είπε και ο πρόεδρός σας, είναι αδύνατο. Πλέον. Είναι αδύνατο. Και την ώρα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αυτό που σας είπα πριν, αν κάποιοι αφήνουν και καπνίσουν και κάποιοι όχι, μεταξύ σας κάνετε κακό. Πρέπει να καταλάβετε ότι είστε συναδελφοί. Από τη στιγμή που υπάρχει τόσο νόμος, καλό θα ήταν να τον τηρήσετε όλοι. Αν εσείς τον τηρήσετε, να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ καπνίζω. Και δεν με αφήνει τώρα. Θα πάω στον άλλο, δεν με αφήνει κανένα. Έτσι. Και σας ρωτάω. Και πού θα πάω. Θα πάω στην Κοζάνη για καφέ. Θα πάω στην Κοζάνη για καφέ. Μην αγχώνεστε, παίρνω και τα διόδια σε λίγο. Τι να σας πω. Αν παντού δεν καπνίζουνε, ο άλλος θα προσαρμοστεί. Ο κόσμος θα προσαρμοστεί, πιστέψτε με. Δεν έχω άλλη επιλογή να πάω κάπου να. Θα κάτσω μία μέρα, δύο, τρεις, εβδομάδες, πέντε, ένα μήνα. Κάποια στιγμή θα βγω, ρε παιδιά. Άσε και εγώ, επιχειρηματίες, είστε ο καθένας εφόσον επιλέξει συνειδητά να επιτρέψει κάποιους σταμόνες να αλλάξουν τσιγάρο, θα εγκομιστεί και τις όποιες συνέπειες του νόμου. Είναι de facto, είναι ξεκάθαρο. Τώρα ούτε μπορούμε να πάμε καθένα από χέρι και πάμε τον τρόπο του επιχειρηματία που ζει από αυτήν την οικογένειά του, να σκούμε μία αυτό μία και μη ξεκάθαρο. Αυτό στο ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είχα μιλήσει με κάποιον που βρίσκεται εδώ πέρα μέσα και του είχα πει. Πόσοι επαγγελματίες είστε, σαν ιδιοκτήτες, μαζί με τους υπαλλήλους σας. Λέω εγώ το 800-850.000. Δεν ξέρω, είναι αυτός ο αριθμός, κάποτε ήταν αυτός ο αριθμός, θυμάμαι. Λοιπόν, άρα έχετε τρομερή δύναμη. Μπορείτε, δεν μιλάω για το τσιγάρο, ή ίσως μόνο, γυρνάτε και θα πάτε μαζί μας, γιατί εμείς είχαμε τον έλεγχο. Γιατί να μην. Με τόση δύναμη που έχετε, να μην διεκδικήσετε κάποια πράγματα. Όλοι μαζί. Ένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δύο, τίποτα. 50.000 μπορούν επιχειρήσεις. Όλοι μαζί. Μην ζητάτε κάποια πράγματα. Από τη στιγμή που εγώ θα πω, υπάρχει παράβαση όντως και δεν σας κάνω μήνυση ή πρόστιμο τσιγάρο, εγώ πάω για παράβαση καθήκοντος. Αν, δηλαδή, θα μας δώσετε εσείς, δηλαδή αν εμένα με διώξουν από την αστυνομία, θα με πάρετε εσείς και θα μου δίνετε τα λεφτά που θέλω τώρα. Θέλει να μου τα δώσει κανένας. Αλλά να μην σας βάζω. Γιατί έξω μας θα σας προσέξω μόνο. Γιατί εγώ φταίω για τον κόσμο. Δεν έχετε καταλάβει κάτι. Σας είπα πριν. Ξέρετε κάτι. Σας είπα όλοι να μην καπνίζουν. Να τηρηθεί ο νόμος. Πού θα πάει ο κόσμος. Απαντήστε.
Δεν θα βγει. Θα κάτσεις στο σπίτι να τρώει λουκάνιτσες. Πόσο, ένα μήνα. Και ένα έξω, άμα είναι να κάνουν τα κλείσιο να πιω, ότι αλκοόλ και καφέ θα μου ξυλάει, δεν θα το πω έξω. Γιατί είσαι ανηλική να βγεις κάπου. Είστε ανηλική, όχι. Πείτε, πείτε ποσό του λέτε. Δεν μπορώ. Βγείτε έξω, καθνίστε και ξαναπείτε μέσα. Συνήθεια είναι. Συνήθεια είναι. Παιδιά, εγώ ήθελα να ρωτήσω τα αστυνομικά όργανα. Να ρωτήσω κάτι. Όταν θα βγαίνουν έξω για ελέγχους, αυτό το οποίο μας ενοχλεί και λέμε μεταξύ μας είναι τούτο εδώ. Πήγανε σήμερα στο κέντρο, μισή ώρα και ο έλεγχος δεν επετάθηκε. Με αποτέλεσμα, εκεί, έτσι, μπορεί να το κάνουν καμπάνε να μην καπνίζουν και μετά ο έλεγχος να μην επεκρίνεται δηλαδή σε ολόκληρη την πόλη. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι, γιατί οι έλεγχοι πρέπει να ξέρετε. Είναι δύο, είναι η τακτική και η έκτακτη. Έτσι, και αυτό υφίζεται ανάλογα και στην δυναμική της αστυνομίας, τι προσωπικό έχει. Πάντως το ερώτημα είναι, και αυτό που μας λέει ο Ιώργος, αυτό το πράγμα. Βγήκανε για έλεγχο, γιατί δεν πήγανε σε όλη την πόλη, αυτό ξέρουμε. Αυτό το πράγμα δεν διδρυτώμε εδώ μεταξύ μας. Γι' αυτό λέω εγώ, η εφαρμογή του νόμου στα ελεγχτικά όργανα να είναι καθολική. Βγήκαμε σήμερα, εάν είναι εφικτό και διδρυτά, ολόκληρη την πόλη. Για να πάμε στο μέτρο ότι τέλος του τσιγάρου. Εννοείται ότι η έλεγχη θα είναι καθολική σε όλα τα εργαστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τώρα αυτά θα είναι. Υπάρχουν συνεργείο βραδινές ώρες σε όλη την πόλη. Ή θα είναι τα απογευματινές ώρες σε άλλα πιο απομακρυσμένα καταστήματα. Αυτό έχει να κάνει με τις υπηρεσιακές ανάγκες εκ των έσω. Στο Δημαρχείο. Ότι θα είναι καθολική η έλεγχη σε όλα τα εργαστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα είναι. Αφού δεν περιορίζει κάτι για το καταστήματα του κέντρου και τα καταστήματα της υπαρχίας του χωριού για το κέντρο της Ελλάδας. Είναι παντού. Αλλά πάλι δεν μπορεί να γίνει 10 φορές, να έχουν 10 καταγγελίες μέσα στην ημέρα και να γίνει 10 φορές έλεγχος σε όλα τα καταστήματα της πόλης. Ναι, έτσι, να το καταλάβω. Πριν είπατε για 15 μέρες, αυτό είναι ημερολογιακά ή εργάσιμες ημέρες, μια διευκρίνηση, που είπε ο κύριος Γρηγόρης. Απλώς είπα ότι μέσα σε 15 μέρες, το αναφέρω μέσα και στο έγγραφο που σας έχω δώσει, θα πρέπει να πληρώσεις, αν θα πληρώσεις μέσα σε 15 μέρες, έτσι τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι εργάσιμες ή αν είναι ημερολογιακές. Το πρόσημο είναι μισό. Στις 10 μέρες θα πρέπει να προβλήσεις στην ένσταση εναντίον του χρονικού φορέα. Μόλις βγει η απάντηση ξεκινάει ουσιαστικά. Αν σου έρθει το πρόσημο. Για να μην χάσεις το μισό. Δεν ξέρω αν έχουμε τίποτα άλλο για το τσιγάρο, οτιδήποτε άλλο ερωτήσει, γιατί και ένα θεματάκι το οποίο αφορά και την αστυνομία είναι και τα πνευματικά δικαιώματα. Έτσι, με την παλιά ΕΕΠ που ξέραμε, η οποία καταστήθηκε. Έτσι, λοιπόν, με το τσιγάρο έχετε τίποτα άλλο, ρωτήσω οτιδήποτε άλλο θέλετε. Λοιπόν, συνάδελφε. Θέλω να ρωτήσω τι συμβαίνει στην περίπτωση όταν το κατάστημα, το μαγαζί εστίασης του συγκεκριμένου δεν βγάλει τα σάκια και ο πελάτης μέσα ανάψει τσιγάρο και το σβήσει οπουδήποτε πέρα από τα σάκια. Υπάρχει πρόστιμο στο κατάστημα, δεν υπάρχει. Τι σημαίνει σε αυτή την περίπτωση? Όχι φίλε, απλά τώρα θα πίνουν καφέ και θα είμαστε σαν το χάρο από πάνω από το κεφάλι. Απάντησε πριν σε αυτό. Σε αυτό που είπατε, το η νομοθεσία λέει αν καπνίζει. Το τασάκι είναι άλλη ιστορία. Είναι πάλι και αυτό πρόστιμο, αλλά αν καπνίζει. Δηλαδή. Εμείς ως καταστηματάρχες απαγορεύουμε το κάπνισμα, δεν βγάζουμε τασάκι. Και ο πελάτης βγάλει από μόνος του. Του έχει γίνει σύσταση ότι απαγορεύεται το κάπνισμα. Θα σου απαντήσω στην άνθρωπη, συγγνώμη. Έχει μπροστά σου το έγγραφο. Αναφέρει ρητά στα σημεία τα οποία στα διαβάζω. Και λέει το εξής, αναφέρει, απαγορεύεται η δυνατότητα δημιουργία φόρων καπνιζόντων. Απαγορεύεται εκτός από το τσιγάρο το κάπνισμα που προέρχεται από καπνός από φύλλα και άλλα φυσικά επεξεργασμένα ή μυφητικά. Καπνός πίπα, μυφητικά προϊόντα. Αν έχετε σπελάξει το κατάστημα. Πρέπει να τον σταματήσω. Ακούστε, να είστε σίγουροι εγώ, Αλεξάνδρος, Γιάννη, να είστε σίγουροι ότι εσείς τους καταστηματάρχες να καλέσετε εσείς. Δεν τα πω, ρε, δεν διάκουσα τους αδερφούς μου, κρέψτε ένα λεπτό. Ωραία.
Αν καλέσετε εσείς ο καταστηματάρχης και πείτε ότι ο τάδε θα μόνος μέσα στο μαγαζί μου δεν σβήνει το τσιγάρο και το έχω ενημερώσει, εννοείται εφόσον είναι εκεί και εφόσον είστε πραγματικά εσείς που καταγγέλλετε, θα είναι κρίμα να βεβαιωθεί η παράβαση σε εσάς και θα πάρουμε το θαμόρο, θα θέσουμε την παράβαση. Τώρα δεν μιλάνε επιθετικά όμως, δεν λέω πάση νόμου, όχι θα είναι κρίμα. Γίνεται ή δεν γίνεται. Δηλαδή, αν πάω πάρω και πω, υπάρχει ένας κύριος στον μπαρ, καπνίζει, του έχω κάνει σύσταση και μου είπε ο ίδιος, δεν το, να τελειώσω, δεν το σβήνω, πάρε την αστυνομία. Σας παίρνω και σας παραθέτω την παράβαση. Φανταστείτε λίγο να το κάνουμε 60 καταστηματάκια στην ίδια ώρα το τηλέφωνο. Πού θα πάω. Εμείς ερχόμαστε στο σημείο, θα ρωτήσουμε ποιος είναι ο καταγγέλος, αφού είστε ο ιδιοκτήτης. Θα πλησιώσουμε εσάς. Δεν θα μας υποδείξει τον πελάτη. Δεν είναι άρνηση και παράλογο να βιώσουμε την παράβαση εσάς και μετά στον πελάτη. Ναι, αυτό λέω όμως. Φανταστείτε όμως να το κάνουμε όλοι κάθε μέρα αυτό και να κάνουμε τηλέφωνο και να λέει είναι ένα σύντομο και δεν το σβήνει. Σε μια εβδομάδα θα σταματήσουν όλοι το κάτω. Σε μια εβδομάδα. Πώς οι έστικοι πελάτες θα μπορούν να τηρήσουν αυτά που θέλει ο άνθρωπος που παρέχει τον χώρο μας εκεί να διασκεδάσει και να ξαναγωγηθεί. Πόσοι άνθρωποι θα κρατηθούν εριστικοί. Ο κύριος. Δεν σας γνωρίζω με το Σακάκι. Αυτό που είπατε μπαίνει. Ανοχή η μη επέμβαση του υπευθύνου. Δεν έχετε τα σάκια εσείς. Έχετε πάρει τις πινακίδες, εσείς είστε νόμιμος. Ναι. Του γίνονται συστάσεις, του υποδεικνύεται ο νόμος ότι καταστικός, δεν το αντιλαμβάνεται, δεν το καταλαβαίνει και λέει εγώ θα καπνίσω και συνεχίζει να καπνίζει. Εγώ πώς θα λυθώ από εάν αυτό το πρόβλημα. Μέσα, αυτό το γνωρίζει. Το λογικό είναι να το κόψει και εσάς πρόστιμο. Εάν όμως, όπως λέμε στην περίπτωση δίπλα, λέει το μας καλέσετε εσείς, λέμε. Αλφαβήτα, είμαι ο ιδιοκτήτης του αντικαταστήματος. Έχω κάποιον πολίτη ο οποίος κάνει αυτό. Σας παρακαλώ, στείλτε το περιπολικό. Θα έρθει το περιπολικό, θα γνωρίζουμε το story και θα έρθουμε να πληρώσουμε την παράβαση που πρέπει. Οπότε, αν δεν κάνω εγώ την καταγγελία στην ελληνική αστυνομία για αυτό το πράγμα και έρθει η ελληνική αστυνομία και με λέξει για τα σάκια εκείνη την ώρα και δει, αναμένω τσιγάρο μέσα στον χώρο εστίαση, θα έχω κι εγώ πρόστιμο. Ναι. Φυσιολογικό. Αν δεν κάνουμε την καταγγελία. Φυσιολογικό δεν είναι αυτό. Στα πλαίσια του παιδικού. Παρόλο που δεν έχω κάνει τα σάκια, παρόλο που έχω κάνει. Γιατί στη λογική στην οποία αναφέρεσαι τώρα, εάν έρθουμε και δούμε έναν χαμό να καπνίζει, θα βρεθείτε όχι κατά συμβάσει και θα πει εγώ του είπα και τώρα πρώτα λίγο ήμουν έτοιμο να σα πάρω τηλέφωνο. Όλα αυτά δεν θα ισχυριστούν. Αυτό δεν είναι το φυσιολογικό που θέλει κάποιο να αποφύγει τη συνέπεια του νόμου. Ναι, απλά να πρέπει όμω και ο λόγο, γιατί από τη στιγμή που είναι καθολικό, καλό και κακό είναι πανεπιστημιακό νόμο. Κάποια στιγμή θα ισχύσει και θα κατεβαίνει σε όλε τι πόλει. Οκ, το βάζουμε δεδομένο αυτό. Το θέμα είναι ότι ο έλεγχο αστυνομία είναι καθολικό. Εγώ στο κατάστημα είχα 2,5 ώρα πρόστιμο για παράβαση τσιγάρου και τον ίδιο δημόσιο λόγο γιατί πήραν και του έλεγα να μην καπνίζουμε, όχι, το ανάβουμε. Και την ίδια ώρα λέει στον αστυνομικό ότι δηλαδή μόνο εμεί καπνίζουμε και σου πατάει κάνει καταγγελία. Δηλαδή αν βγαίνει ο έλεγχο και γίνεται παντού, θα ισχύει ο νόμο και στα μελανά. Αλλά να είναι καθολικό. Δηλαδή εμεί θα τα μαγαζιά. Δεν το συζητάμε αυτό. Άλλο λέω. Ζητάτε από τα μαγαζιά να τηρήσουμε τον νόμο, ναι, να τον τηρήσουμε όλοι, να τα πέσουν. Αλλά όταν φτάσουν στο σημείο να έρθει το πελάτη και να λέει ναι, αλλά κάποιοι καπνίζουν. Δεν θα κάνω εγώ το καταγγέλιο κάθε φορά που το ξέρω. Στο κατάστημα το άλλο που δεν διεξηγείται προφανώ είναι κάποιο άλλο από μέσα. Όχι, λέω ρε παιδί μου, θα πρέπει και ο έλεγχο να είναι καθολικό. Αν είστε συνάδελφοι, έτσι είναι. Ναι, άρα λέω ότι όπω ζητάνε να έχουν καθολική στήριξη του νόμου, να είναι και ο έλεγχο καθολικό. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Σα προκατέβαλα πριν. Εγώ στο ίδιο το είπα. Δεν θέλω να πω την κουβέντα σα όμω. Τι άλλο σου. Την ίδια απέτηση για μένα πρέπει να έχετε και από τη διεύθυνση υγεία, έτσι. Από όλου. Γιατί η διεύθυνση υγεία είναι πρώτη, έτσι. Την έχετε όμω. Λέω την έχετε. Έχετε απέτηση από εμάς για καθολικό έλεγχο. Την έχετε από τους άλλους φορείς. Για όλους. Στον καθολικό. Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω. Υγειονομικό κλπ. Βεβαιότατα. Ήδη έχουμε σε έντονο ύφος, μπορώ να πω, ενημέρωση και στο τμήμα υγιεινής. Έτσι, για την καθόλυτα, καθολικότητα εφαρμογής της νομοθεσίας. Πράγμα το οποίο ζητάμε και από εδώ πέρα από τα κρατικά όργανα, η οποία προσωπική μου εκτίμηση θα είναι και τα πλέον συχνά έτσι, ελεκτικά όργανα στα καταστήματα μας. Και εγώ από πλευρά θα το ευχαριστήσω σήμερα. Έτσι, τόσο τον διοικητή και τον συνάδελφο εδώ για το έτσι, για την. Που ήρθαν εδώ πέρα και ενημέρωσαν έτσι για να ξέρουμε τι θα κάνουμε και οπωσδήποτε από ό,τι βλέπω η επίσκεψη θα είναι σύντομη, έτσι, στους ελέγχους.